Ξεκινήσουμε από το Brexit. Ήσασταν και εσείς στις Βρυξέλλες. Θεωρείτε ότι θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό 12 Απριλίου? Να πω πρώτα ότι μακάρι να έρχονται πεταλούδες και όχι σκόνη στην Κύπρο. Έχετε δίκιο, ναι. Μάλιστα, ναι. Τώρα, με αυτή την πολύκροτη και δύσκολη πραγματικά διαδικασία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαμε μια νέα εξέλιξη που ήταν το αίτημα της αγγλικής κυβέρνησης, της Πρωθυπουργού, για μια παράταση. Οι 27 ήταν πρόθυμοι και έτοιμοι να βοηθήσουν ό,τι είναι δυνατόν να γίνει για να έχουμε την ομαλή αποχώρηση, δηλαδή μια αποχώρηση με συμφωνία, κάτι που δεν έχει εξασφαλιστεί, γιατί το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, ότι δύο φορές απορρίφθηκε από το Βρετανική Βουλή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη συμφωνία που έγινε. Επομένως τώρα, σε μια δραματική τροπή ψες τη νύχτα, κατέληξε τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει μια προθεσμία στην Βρετανίδα Πρωθυπουργό, στην κυρία Μέη, όχι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εκεί θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί θα μεσολαβούσαν οι ευρωεκλογές, η εγκατάσταση του νέου Ευρωκοινοβουλίου και υπήρχε και ακόμα και νομικό πρόβλημα. Δηλαδή, τι θα γινόταν, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν μέλος μέχρι τις 30, αλλά δεν θα είχε κάνει εκλογές. Μπορεί να υπήρχε θέμα νομιμότητας της Ευρωβουλής. Μετά από πολλές συζητήσεις, αποφασίστηκε να δοθεί μια παράταση, νοουμένου ότι παράλληλα θα περάσει από την Βουλή στην Βρετανία η συμφωνία που έγινε. Τώρα, είναι όλο αυτή η αβεβαιότητα μας δημιουργεί προβλήματα, κύριε Προδρόμου? Κοιτάξτε, δεν δημιουργεί. Το μέγα ερώτημα παραμένει μάλλον αναπάντητο. Το μέγα ερώτημα: θα υπάρξει συντεταγμένη αποχώρηση, δηλαδή αποχώρηση με συμφωνία, ή θα πάμε σε εκείνο που κανείς δεν επιθυμεί και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα μεγαλύτερο το πρόβλημα, δηλαδή άταχτη αποχώρηση? Αυτό είναι, αυτή η αβεβαιότητα είναι που δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες εσωτερικά στη Βρετανία, οι πολιτικές συνθήκες φαίνεται. Όπως σας είπα, υπάρχει πλήρης κατανόηση, γίνονται προσπάθειες να υποβοηθηθεί το έργο της βρετανικής κυβέρνησης. Υπάρχει πλήρης σεβασμός στην απόφαση την οποία έχει πάρει με δημοψήφισμα η Βρετανία. Όμως τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι τώρα η αποχώρηση δεν θα γίνει στις 29 Μαρτίου, που ήταν η προκαθορισμένη ημερομηνία. Έχει παραταθεί, πάμε μέχρι τις 11 Απριλίου και θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις πλέον στην ίδια τη Βρετανία, με την ελπίδα, την προσδοκία ότι θα δοθεί ένα... Μάλιστα, είναι πολλά που μπορεί να αλλάξουν μέχρι τότε.